Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτό εδώ του Candy Speaking καναλιού και σήμερα όπως βλέπετε δεν είμαι μόνη μου, έχω την αγαπημένη μου φίλη την Βάσο, τη Βασιλική. Η φίλη μου λοιπόν η Βάσο, έχω την τιμή να την αποκαλώ και φίλη μου. Η Βάσο λοιπόν είναι σήμερα μαζί μας για να μας μιλήσει για τη δική της startup που ασχολείται με το coaching, για να μας απαντήσει όλες τις απορίες που έχουμε για το τι είναι το coaching και όλα τα συναφή. Οπότε, επίσημα, καλώς ήρθες Βάσο στο κανάλι μας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τιμή Χαιρετίζω και μας. εσένα προσωπικά και τους ακροατές σου. Ευχαριστούμε και πολύ. χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ μαζί σας. Να Και ξεδιπλώσουμε έτσι αυτό το θέμα. Είναι πολύ hot θέμα νομίζω. Είναι κάτι που το coaching το ακούμε σε όποια πλατφόρμα ανοίξουμε. Μπορεί να το δούμε στην τηλεόραση, κάποιος συστήνεται ως coach, στο TikTok πάρα πολύ. Το βλέπουμε σε πολλές πλατφόρμες, αλλά πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ούτε τι είναι, ούτε τι καλύπτει, ούτε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται να, σαν πληροφορίες να έχουμε για να κατανοήσουμε. Αλλά πριν να μπούμε σε αυτό, θα ήθελα να πω από πού σε ξέρω. Φυσικά. Γνωριστήκαμε λοιπόν το 2004, 20 χρόνια πριν. Σπουδάζαμε μαζί στο Πολυτεχνείο, στην Ξάνθη, Μηχανική Παραγωγής και Διοίκησης, οπότε η Βάσο είναι συνάδελφος, πέρα από φίλη, και πολύ πολύ καλή μηχανικός. Όταν υπήρχε οποιαδήποτε απορία, οποιαδήποτε τεχνική προσέγγιση, οποιαδήποτε εμπειρική γνώση πέρα από τη θεωρητική, όλοι παίρναμε τηλέφωνο τη Βάσο. Οπότε η Βάσο ήταν ο άνθρωπός μας, και είχε πάντοτε, πολύ πριν αποκτήσει και τον τίτλο του coach πέρα από του μηχανικού, είχε πάντοτε αυτή την διδακτική αίσθηση αλλά και την βοηθητική αίσθηση. Ήταν πάντοτε κοντά μας με πολλές πληροφορίες και όπως είπα και εμπειρικές και θεωρητικές, και νομίζω ότι με βάση αυτό της ταιριάζει πάρα πολύ ο ρόλος του coach. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να αναφέρεις κάτι άλλο για τη γνωριμία μας, Βάσο. Κάτι που λέγεται. Ναι, όντως έχουμε περάσει αρκετά χρόνια, αλλά νιώθω ήδη τυχερή που μπορώ πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους που τότε γνώρισα, στο εκεί και τότε, σήμερα να μπορώ να τους βρίσκω, να τα λέμε. Δεν έχει χαθεί αυτή η φλόγα η τότε, με τους περισσότερους τουλάχιστον. Και ναι, υπήρχε το μικρόβιο και τότε του coaching, που ούτε τότε το κατάλαβα, ούτε αργότερα με την εργασία. Όπως είπες πολύ σωστά, πίστευα κι εγώ ότι είχα τεχνικές δεξιότητες. Τελικά στην πράξη αποδείχθηκαν άλλα τα πλάνα. Και δεν περιορίζεσαι μόνο στις τεχνικές δεξιότητες. Ανακάλυψες και αυτή την άλλη πλευρά που Ναι. εμπλούτησες με τις Ναι, όχι μόνη μου. Είναι κάτι που το είχα. Βοηθήθηκα για να το βρω. Άργησα να το καταλάβω. Έχασα δηλαδή χρόνο στο να καταλάβω ότι έχω κάποιες δεξιότητες που αφορούν την αμεσότητα, τη μετάδοση της γνώσης, που ταιριάζει απόλυτα σε ένα χώρο των μηχανικών, στο training, στη μεθοδολογία κτλ. Γενικότερα στον χώρο του management. Άργησα να αντιληφθώ, αλλά τα κατάφερα εν τέλει. Είναι η πορεία σου η ίδια πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για το ότι δεν παντρευόμαστε απαραίτητα την καριέρα μας από τα 18 μας χρόνια. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητα η πρώτη μας κατεύθυνση αυτή που μας ταιριάζει περισσότερο στην πορεία των χρόνων. Αλλά και αποδεικνύεις ταυτόχρονα και πως καμία γνώση και εμπειρία δεν πάει χαμένη, γιατί μέσα από τη δουλειά όλα αυτά τα χρόνια ως μηχανικός καταλαβαίνεις ότι έχεις κάποιες δεξιότητες και με βοήθεια αντίστοιχα μπορείς να τις αναπτύξεις και να τις καλλιεργήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να βρεις ακριβώς το νη σου που λέμε, το κομμάτι ακριβώς αυτό που σε κάνει χαρούμενη. Αυτό ακριβώς, αλλά και να μεταδώσω και γνώση. Κυρίως αυτό, δηλαδή να μην περιοριστεί μόνο στη δική μου ατομικότητα, αλλά να μπορέσω να το φέρω και στον απέναντί μου ή στην ομάδα μου όλο αυτό. Είναι και αυτό δεξιότητα. Πόσο μάλλον σήμερα που νομίζω κανείς δεν μπορεί να κάνει ατομικά μόνο του μια καριέρα. Πρέπει να ακολουθείς το ρεύμα, την ομάδα και γενικότερα ένα συνοθήλευμα, ένα πιο σύνθετο κομμάτι δεξιοτήτων που κάποιοι έχουν τη φύση από μόνο τους, να το πω, να το δώσουν, αλλά και κάποιοι μπορούν να το δουλέψουν και να φτάσουν μέσα από μια εκπαίδευση και ένα πλαίσιο στο επιθυμητό σημείο. Τέλειο. Παίρνοντας αφορμή εμένα, νιώθω ότι θα υπάρχει πολλοί κόσμος που θα έχει
ενδιαφέρον αντιστοίχως να ακούσει και, και την πορεία σου, αλλά και να μας εξηγήσεις coaching, okay, τι είναι, τι συμβαίνει, πιάσ' το μας και πες το μας όπως θέλεις για να μπούμε λίγο στο κλίμα όλοι μαζί. Αν βγούμε τώρα σε μια πλατεία, σε ένα δρόμο και ρωτήσουμε, σταθούμε κάπου με ένα μικρόφωνο και ρωτήσουμε κάθε ηλικία τι είναι coaching, αμέσως παραπέμπει το μυαλό του άλλου στον αθλητισμό. Σωστά. Και έβλεπα αυτό, το έχουμε συνδέσει όλοι μας έτσι, που είναι και εκεί υπάρχει το coaching. Έτσι, υπάρχει ένας coach που εκπαιδεύει, προσαρμόζει, χτίζει ένα πλαίσιο και δομεί μια ομάδα για να φτάσει ένα στόχο. Το πρωτάθλημα, τη νίκη, την επικράτηση στο πρωτάθλημα. Υπάρχει ένας ξεκάθαρος στόχος από μένα. Αυτός ο τύπος λοιπόν, που ξέρουμε εμείς και βλέπουμε συχνά στην τηλεόραση, ένας coach, παίρνει, συγκεκριμένα θα πω για τον μπάσκετ γιατί το κατέχω και το γνωρίζω, Σωστά. Παίρνει 5 ανθρώπους από τον πάγκο του, τους δουλεύει, βρίσκει τα ταλέντα τον καθένα, τους συνθέτει όλους μαζί και τους οδηγεί, να το πω, στη νίκη, στο κύπελο, στο πρωτάθλημα, σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Τους προετοιμάζει προτού υπάρξει ένα παιχνίδι, ώστε να είναι έτοιμοι από την ώρα που θα μπει η σφυρίχτρα, θα ξεκινήσει αυτό, να μπορούν να ανταποκριθούν. Κάτι παρόμοιο, μια τέτοια προσομοίωση μπορούμε να το βάλουμε στην προσωπική μας ζωή και στην επαγγελματική μας. Αν προσπαθήσω να δώσω έναν λίγο πιο επιστημονικό ορισμό, θα πω ότι είναι μια διαδικασία που απαιτεί δύο, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ατόμου, του ανθρώπου, τόσο στις προσωπικές του, όσο και στις επαγγελματικές του δεξιότητες. Δηλαδή, προσπαθεί να βγάλει τις ίδιες δυνάμεις που έχει μέσα ο άνθρωπος, τις δικές του, μπορεί να μην τις γνωρίζει, μπορεί να τις έχει θάψει, ώστε να τον βοηθήσει να χτίσει ένα πλαίσιο και μέσα από αυτή τη συνεργασία να φτάσει στον επιθυμητό στόχο του καθενός με όποια ανάγκη έχει. Πιάνομαι από αυτό που είπες, ότι αφορά και την προσωπική ζωή και την επαγγελματική. Άρα το coaching είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει να επιτεύξουμε έναν στόχο σε διάφορους τομείς της ζωής μας, όχι μόνο στα ερωτικά μας ή στο ότι τσακωνόμαστε πολύ στην οικογένεια. Να πω ότι όλοι μας κρύβουμε μέσα μας έναν coach, έναν dynamic coach. Να πω και μια ρίση εδώ του Πλάτωνα, του Σοκράτη, συγγνώμη, ότι η ζωή που δεν εξετάζεται δεν ανοίξει σε άνθρωπο. Επομένως, δεν υπάρχει άνθρωπος, κάποια φύση σε αυτόν τον πλανήτη που να μην έχει την τάση της εξέλιξης, της ζωής, του αναστοχασμού και εν δυνάμει σήμερα που μπορούμε να μιλάμε το coaching και για τα επαγγελματικά. Έχουμε εν δυνάμει μέσα μας, δυνάμεις δηλαδή, που μας οδηγούν, είναι η φύση μας τέτοια, η τάση μας να αναρωτιόμαστε τι, πώς, γιατί θέτουμε οι ίδιοι μας τέτοια ερωτήματα. Τα πεδία του coaching είναι πάρα πολλά. Το εύρος δηλαδή που μπορεί. Υπάρχουν health coaching, έχουμε ακούσει, business coaching, life coaching, πιο σύγχρονο σήμερα coaching. Έχει πολλά πεδία, πολλές προσεγγίσεις, αλλά κυρίως ο κόσμος περισσότερος εστιάζει στο life. Το life coaching, το προσωπικό δηλαδή, για τον καθένα έχει μια επικαιρότητα. Σήμερα είναι τα προσωπικά μου, αύριο είναι τα κοινωνικά μου, μεθαύριο είναι τα επαγγελματικά μου που κάτι νόμιζα ότι πήγαινε καλά, αλλά τελικά δεν πάει, ή θέλω να πάρω μια προαγωγή, ή θέλω να έχω καλύτερη σχέση με τους συναδέλφους. Είναι η επικοινωνία που έχω με τους γονείς μου, η επικοινωνία που θα ήθελα να έχω, τι πάει καλά με μένα, τι δεν πάει. Έχει ένα εύρος, είναι βάσει της επικαιρότητας και της ανάγκης του ατόμου. Εμένα αυτό μου ακούγεται πολύ παρεμφερές με θεραπεία. Γιατί εγώ να αντιμετωπίσω αυτούς τους προβληματισμούς και τα θέματα εξέλιξης που έχω με έναν coach και όχι με έναν άλλον ειδικό ψυχικής υγείας. Ποια είναι η διαφοροποίηση, που στοχεύει ο ένας και ο άλλος? Coaching καταρχήν είναι, πέρα από το ότι είναι επάγγελμα πλέον και στο εξωτερικό κυρίως είναι θέση εργασίας, αυτόνομη από μόνη της. Πέρα από αυτό όμως, να το βγάλω λίγο από την επαγγελματική αυτή ομπρέλα, να ξεκαθαρίσω έτσι μια πολιτότητα και να πω τι δεν είναι το coaching. Δεν είναι ψυχοθεραπεία. Δεν είναι συμβουλευτική. Δεν είναι μια καινούργια μόδα τάση που όλοι πάνε, θα πάω κι εγώ. Δεν είναι φιλική κουβέντα μεταξύ αυτών των δύο, όπως προείπα. Δεν παρέχει καμία ψυχιατρική υποστήριξη, δεν διαγνώσει
η επουδενή ψυχική νόσο και δεν κάνει κανένα ταξίδι στο παρελθόν. Δεν το ακουμπάει εύκολα. Το αφήνει αρκετά πίσω το παρελθόν. Επομένως, βάσει αυτά που δεν είναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι που δίνει συγκεκριμένες λύσεις με συγκεκριμένους στόχους, δημιουργεί μία ευελιξία και μία προσαρμοστικότητα στην όποια αλλαγή επιθυμεί το άτομο. Και κοινώς είναι μία μετακίνηση από το ένα σημείο να πάω στο άλλο. Και αυτό προϋποθέτει μια διαδρομή που την κάνεις μαζί με τον coach. Και για να γίνει αυτή η διαδρομή και αυτό το ταξίδι, χρειάζονται πλάνα ενεργοποίησης και συγκεκριμένα πλάνα δράσης. Επομένως, δημιουργεί και επίγνωση και επικεντρώνεται στο παρόν, στο εδώ και τώρα και στο μέλλον. Είναι πολύ πιο σύντομο. Η ψυχοθεραπεία, όπως και εγώ, έχω κάνει πάνω από 3 χρόνια. Το coaching δεν πιάνει ένα πελάτη 3 χρόνια. Έτσι, είναι πολύ πιο σύντομο και βάσει εργαλεία προσεγγίσεις και ανάγκες του ατόμου που υπάρχουν, προσπαθεί να θέσει στόχους και να βγάλει τις δυνάμεις από τις δυνάμεις του ατόμου. Δεν μπλέκουμε στα χωράφια του ψυχοθεραπευτή, παρόλο που και το coaching ανήκει στην ομπρέλα της ψυχικής υγείας. Αλλά απευθύνεται κυρίως σε άτομα με συναισθηματική λειτουργία, δεν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια νοσηρότητα, πόσο μάλλον όταν και αυτά τα όρια είναι ήδη δύσκολα μέσα από μία και όχι τόσο ευδιάκριτα, ακόμα και σε μία ψυχοθεραπεία. Θέλει να δημιουργηθεί μία σχέση, να περάσει κάποιο καιρό ώστε ο θεραπευτής να έχει μία διεύκρινη περιοχή να καταλάβει το τι συμβαίνει. Επομένως, δεν μπαίνουμε σε αυτά τα χωράφια. Επειδή ο κόσμος θα διαβάσει και ίσως γνωρίζει ότι υπάρχει μια κόντρα με τους ψυχοθεραπευτές, ένας άτυπος πόλεμος, μια άτυπη μάχη, δεν είναι στις τους και αυτές τις δικές μας. Είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο που έχει το coaching, όπως και ξεκάθαρο η ψυχοθεραπεία. Και η θεραπεία ψυχής από μόνη της είναι ένα ολόκληρο σύμπαν. Βάσει και αυτής της ανάγκης πηγαίνει το coach. Έχει ένα πλαίσιο, τα δικά του εργαλεία, τις προσεγγίσεις και δουλεύει με αυτό. Αν μου επιτρέπετε εδώ να πω λίγο την προσωπική μου εμπειρία σε αυτό, εγώ ήμουν και από τους τυχερούς, ίσως θεωρούμε και εξαίρεση, ένα case study δηλαδή από μόνο του, το ότι το μικρόβιο, όπως προείπα στην αρχή, το διαπίστωσα και το ακολούθησα μέσα από τη δική μου ψυχοθεραπεία, μέσα από τη δική μου διαδρομή. Αυτός που μου έβαλε το μικρόβιο και μου είπε, ξέρεις εσύ Πάσο, γιατί δεν κάνεις αυτό τόσο απλά, ήταν ο ίδιος ο ψυχοθεραπευτής μου. Και οφείλω και πολλά σε αυτόν τον άνθρωπο, γι' αυτό μου πέταξε αυτή το μικρόβιο. Το λέω και δημόσια και το οφείλω όλο αυτό, γιατί ακριβώς αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την άτυπη μάχη μεταξύ coach και ψυχοθεραπευτή. Κατερίνα Ιμούτου, λοιπόν, το Βόλο, ήταν ο δικός μου, αν θέλεις, coach, το δικό μου μικρόβιο, εφόσον κατάλαβε τις δικές μου δεξιότητες, να μου πει, ξέρεις κάτι σε αυτό, θεωρώ ότι θα είσαι έτσι. Και κρατάω αυτό που είπες για το coaching, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει ένα σύντομο πλαίσιο που ναι. Έχεις ένα συγκεκριμένο αίτημα στο εδώ και τώρα και προσπαθείς με μια τεχνική που κάποιος ξέρει αυτή τη τεχνική, ξέρει αυτή τη μεθοδολογία καλύτερα, να σε οδηγήσει σε απαντήσεις στο πώς να αντιμετωπίσεις ένα συγκεκριμένο πρόβλημα την εκάστοτε στιγμή. Οπότε μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό που είπες και για το συγκεκριμένο και για όσα δεν κάνετε και δεν αγγίζετε οι coaches, και φαντάζομαι αντίστοιχα υπάρχουν σπουδές και φαντάζομαι υπάρχει και αντίστοιχος κώδικας δεοντολογίας και όλοι λειτουργείτε κάτω από αυτό για να θεωρείσαι επαγγελματία, σωστά? Στο εξωτερικό είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα από ότι στην Ελλάδα. Όπως προείπα, είναι μια αυτόνομη θέση εργασίας. Υπάρχουν έξω ηγέτες. Μέσα από τις δικές μου σπουδές στο coaching, στην positivity, κατάλαβα ότι χρειάζεται και το πλαίσιο. Δηλαδή, δεν αρκεί το να έχεις ένα ταλέντο. Ταλέντο έχει και αυτός που παίζει στην αυλή του μπάσκετ και του τσιμπάει ένας coach και τον βάζει με βάση το πλαίσιο και την προετοιμασία που είπαμε πριν να κερδίσει το κύπελο, να κερδίσει το πρωτάθλημα, να αγωνιστεί για αυτό. Επομένως, δεν αρκεί από μόνο του τα φυσικά μόνο χαρακτηριστικά και η τάση του ανθρώπου. Χρειάζεται το πλαίσιο, χρειάζεται η εκπαίδευση. Σαφώς υπάρχει κώδικας δεοντολογίας, τον οποίο έτσι και αλλιώς κάθε μου πελάτη στέλνω ή μπαίνει και ο ίδιος να το διαβάσει. Έχουμε στον παγκόσμιο οργανισμό τον coach. Στο εξωτερικό, όπως είπα, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι και οι θέσεις. Έχεις και επαγγελματικά δικαιώματα. Στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα έτσι, αλλά υπάρχει η εκπαίδευση. Δεν σταματάει αυτό. Θέλει συνεχώς γνώση και διάβασμα από τον ίδιο το coach και δουλειά για τον ίδιο επίσης. Είναι μια εμπειρική διαδικασία, επομένως. Και όταν λέω συνεχή γνώση, δεν είναι μόνο να πάει σε κάποια άλλη σχολή, που και αυτό έχω κάνει, και βιβλία ανάπτυξη.
διάδραση με άλλους ανθρώπους, μέσα από τη δουλειά προκύπτει ένα πρόβλημα και μέσα από αυτό μαθαίνεις. Πολλά case studies. Αν έρθει κάποιος σε σένα και αντιληφθείς, νιώσεις από το αίτημά του ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις, πώς χειρίζεσαι μια τέτοια κατάσταση? Καταρχήν όλα έχουν τον τρόπο τους. Το coaching, όπως προείπαμε, σαν προσέγγιση, εστιάζει τη λύση. Και όχι στο πρόβλημα, όχι στο θέμα. Στη λύση. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, εξού και το όνομα της εταιρείας, το λέω Εντροπία, που έχει μια ηθική διάσταση όλο αυτό, συν τον κώδικα, σίγουρα θα παραπέψω έναν άνθρωπο αν δω ότι όντως χρειάζεται κάτι άλλο. Όπως ένας ψυχοθεραπευτής θα παραπέψει έναν πελάτη του σε έναν ψυχίατρο. Και οι δύο προέρχονται από τον κόσμο της επιστήμης της υγείας, αλλά ο ένας μπορεί να διαγνώσει νόσο, ο άλλος όχι. Ο ένας μπορεί να κάνει συνταγή κάποιο φάρμακο, ο άλλος όχι. Έτσι έχουμε κι εμείς ευδιάκριτα τα όρια μας. Συνήθως όμως οι άνθρωποι οι οποίοι απευθύνονται και στο coaching, όπως είπα λίγο πριν, έχουν ευδιάκριτες λειτουργίες, είναι συνειδητές λειτουργίες. Πόσο μάλλον στο business coaching. Ως προς το life coaching, είναι λίγο πιο θολά τα όρια για αυτούς που δεν είμαστε coaches και δεν είμαστε ειδικοί. Για σας είναι, φαντάζομαι, απόλυτα ευδιάκριτα. Ναι, είναι μια στοχευμένη και σύντομη διαδικασία. Έτσι, με δύο λέξεις. Να το πω. Είναι μια σύντομη και στοχευμένη παρέμβαση στον άνθρωπο. Και τα δύο, και τα τρία, και τα πέντε, όσοι προέρχονται τον κόσμο της επιστήμης της υγείας, όλοι έχουν στο κέντρο ένα πράγμα μόνο, τον άνθρωπο. Η επόμενη ερώτηση που θέλω πολύ να σου κάνω. Πες μας λίγο πώς προέκυψε η Εντροπία. Το όνομα, όπως είπες λίγο πριν, οριακά το απάντησες, τι πρεσβεύει. Ήθελα να βρω ένα τίτλο να παντρεύει λίγο και το λεγόμενο μηχανική. Και έτσι επέλεξα από το όνομα της φυσικής στη μηχανική την εντροπία. Πώς το πάντεψα τώρα με το coaching. Το coaching, επειδή χειρίζεσαι από το Σοκράτη, τη λεγόμενη συναλλακτική θεωρία, μέσα από τον Αριστοτέλη, επειδή αναφέρει και αναλύει τις αρετές, μέσα σε αυτές τις αρετές είναι και η ηθική, όπως και η δικαιοσύνη, η σοφροσύνη κτλ. Η εντροπία είναι ένας νόμος ηθικός. Θα μου πεις πώς είναι ηθικός ένας νόμος της φυσικής. Είναι, αν με επιτρέψεις λίγο να το εξηγήσω, η εντροπία είναι μια ποσότητα μιας ενέργειας που δεν μπορεί πλέον να μετατραπεί σε έργο. Εντάξει, περνάει στην αταξία. Το όποιο αντικείμενο, το όποιο ψυχή. Έτσι λοιπόν, αυτή η ενέργεια που χάνεται, εγώ προσπαθώ να την κάνω έργο. Και γι' αυτό και το ονόμασα, το μότο της εταιρείας είναι από την αταξία, από το χάος, στην τάξη. Κάπως έτσι προσπάθησα να το παντρέψω για να μπορέσω να το εξηγήσω όλο αυτό. Επειδή περιέχει όμως και αξίες και την ηθική, όπως προείπα, που είναι μια πολύ σημαντική πτυχή για το ανθρώπινο είδος, προσπαθώ σε αυτό το τέλειο που δεν υπάρχει εξέλιξη να βάλουμε μέσα στοιχεία ηθικής. Γιατί το coaching, πέρα από το ότι ανήκει στην επιστήμη της υγείας, είναι και μια οπτική που καθρεπτίζει αξίες στην κοινωνία. Δηλαδή βοηθάς το άτομο να φύγει από την ατομικότητά του, να παντρευτεί με το σύνολο, δηλαδή την κοινωνία, και έτσι γεφυρώνεις με κάποιο τρόπο αυτή την εσωτερική λαμπρότητα, αν μπορώ να το πω έτσι, που έχει κάθε άτομο. Δηλαδή δεν είναι ιδέες από μόνες τους να φέρουν αξία αν δεν ακολουθεί η εφαρμογή. Στο κομμάτι της εφαρμογής έρχεται το coaching. Και έτσι προσπάθησα να το πατρέψω και μετά από πολλή σκέψη κατέληξα στο εντροπία με το μότο από την αταξία στην τάξη, ώστε να μοιράσεις αυτό το καλό που έχεις μέσα σου και στο κοινωνικό σύνολο. Εντάξει, το βρίσκω φανταστικό. Μ' αρέσει και το πάντρεμα από άποψη μηχανολογικού και μηχανικής και φυσικής και εννοείται όλα αυτά που πάνε πραγματικά πίσω και είμαστε οι Έλληνες, οι όσοι μιλούν την ελληνική, νιώθω ότι είμαστε πολύ προνομιούχοι στο γεγονός ότι μπορούμε να διαβάσουμε όλα αυτά τα κείμενα στην πρωτότυπη τους γλώσσα και δεν μεσολαβούν 30 μεταφράσεις ή όπως αντίστοιχα διαβάζουμε εμείς που δεν ξέρουμε γερμανικά Νίτσε. Εννοείται Σοκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, έρχονται όλα και τη μια μας παίζουν ροκ, την άλλη τσίφτε τέλει. Μιλάς για μια μεθοδολογία που σου οδηγεί το coaching από την αταξία, όπως το πες πολύ ωραία, στην τάξη. Ποιες προσεγγίσεις υπάρχουν, δηλαδή ποιες μεθοδολογίες υπάρχουν? Όπως είπα, υπάρχει η εκπαίδευση και το πλαίσιο.
και μέσα από την εκπαίδευση και το πλαίσιο που μαθαίνεις, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ο ίδιος λίγο τι σου ταιριάζει. Εγώ πρεσβεύω και ακολουθώ την προσέγγιση της Gestalt. Ακολουθώ την Gestalt γιατί και η ίδια εγώ έχω βοηθηθεί από αυτήν την προσέγγιση και ακριβώς επειδή είναι και βιωματικό, επέλεξα να ασχοληθώ με αυτή την προσέγγιση και δεν σταματάει η εκπαίδευση όπως είπα και πριν, δηλαδή συνεχίζεται όλο αυτό. Προσεγγίσεις υπάρχουν πολλές. Άλλο προσεγγίσεις, άλλο εργαλεία. Οι προσεγγίσεις είναι σχεδόν ίδιες, στους τίτλους τουλάχιστον, με την ψυχοθεραπεία, δηλαδή θετική ψυχολογία, γκεστάλ, γνωσιακή συμπεριφορική. Από εκεί και πέρα έρχονται τα εργαλεία μέσα από τις προσεγγίσεις. Βάσει της δικής σου ανάγκης που έρχεσαι σαν πελάτης, σε σένα είναι βοηθητικό, τώρα λέω ένα παράδειγμα, ένα εύκολο παράδειγμα, το εργαλείο SMART, η μεθοδολογία SMART παράδειγμα, που είναι για τη στοχοθέτηση, που την κάνουμε και στο HR και στα τμήματα των μηχανικών κτλ. Η δική σου ανάγκη σαν πελάτης μπορεί να θέλει ένα άλλο εργαλείο. Σκοπός είναι ο κόσμος να αντιληφθεί, να τα έχει όλα απλωμένα δηλαδή μπροστά του, πώς κάνει ένας τεχνίτης, πάει σε μια βλάβη, έχει το κασελάκι με τα εργαλεία. Για το τι θα χρειαστεί. Πας λοιπόν και εσύ με το, σαν coach με αυτό το κασελάκι με τα εργαλεία και τη μία φορά μπορεί να χρειαστείς, λέω ένα παράδειγμα, το κατσαβίδι και την άλλη η πένσα. Δεν καθορίζεται από την αρχή το τι θα χρησιμοποιήσω. Τα έχω στη φαρέτρα μου ώστε να επιλέξω βάσει της ανάγκης του πελάτη αυτό που θα χρειαστώ. Μιας και το αναφέρεις, με τι αίτημα έρχονται, ποιο είναι το πιο συχνό, δηλαδή τι έρχονται και λένε «Αχ, coach, θέλω να βοηθηθώ σε αυτό, θέλω να βρω λύση σε αυτό», τι είναι το πιο συχνό? Οι περισσότεροι πελάτες μου, δηλαδή ένα 80%, είναι Έλληνες του εξωτερικού, όχι μόνο στη Γερμανία, είχα και από Φιλανδία, Σουηδία, κυρίως Γερμανία εννοείται, να. Αυτό που παρατήρησα είναι το κύριο αίτημα, ενώ οι περισσότεροι φαινομενικά τα έχουν όλα τακτοποιημένα. Το κύριο πρόβλημα που υπάρχει είναι η κοινωνικότητα. Το πώς θα συνδεθούν κοινωνικά σε μια άλλη κουλτούρα, σε μια άλλη χώρα, σε ένα άλλο κλίμα, σε ένα άλλο επαγγελματικό περιβάλλον από αυτό που είχαν μάθει. Και αυτό φέρνει μοναξιά. Είναι λίγοι αυτοί που έχουν τη σύνδεση και την τακτικότητα για μια κοινωνική δραστηριότητα. Μπορεί κάποιο αίτημα να έρθει με πρόβλημα, με μια ανησυχία σεξουαλικής ταυτότητας ή στο σεξ ή ένα χωρισμό, ώστε και μετά να καταλήξουμε ότι το Σάββατο με ποιον θα βγω έξω και γιατί δεν μπορώ να βγω έξω και γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ με κάποιον και πού θα τους βρω όλους αυτούς, τι μπορώ να κάνω. Όλο αυτό το πακετάκι δηλαδή έρχεται να κουμπώσει για τους περισσότερους μου πελάτες. Ευτυχώς ή δυστυχώς η κοινωνικότητα και μιλάω και ίδια για αυτό. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν το αναφέραμε ή αν το υπονοήσαμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες ότι έχεις ήδη εμπειρία, γιατί είσαι πάρα πολλά χρόνια στη Γερμανία. Δεν ζεις πια και στην Ελλάδα. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν μπορείς να ταυτιστείς με προβλήματα και καθημερινότητα της Ελλάδας. Έχεις ακόμα το ενδιαφέρον, την ενημέρωση, έχεις τους δικούς σου ανθρώπους, επισκέπτεσαι στην Ελλάδα, δηλαδή δεν έχεις αποκοπεί. Οπότε έχεις σίγουρα αυτή την ταυτόχρονη επαφή και να καταλάβεις κάποιον που αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα κοινωνικότητας, όπως λες, στο εξωτερικό, αλλά και το τι συμβαίνει για σε εισαγωγικά αυτούς που έχουν μείνει πίσω. Και είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Θα ήθελα όμως να σε ρωτήσω κάτι. Είναι το coaching ένα ακριβώς σπορ, είναι κάτι που για έναν άνθρωπο που ζει στην Ελλάδα, που είναι αλφα συνθήκες, ή για κάποιον που ζει στο εξωτερικό και που είναι πολύ διαφορετικές οι οικονομικές συνθήκες και άλλες οι απαιτήσεις, είναι κάτι που οποιοδήποτε μπορεί να αντεπεξέλθει? Μικρή αναδρομή σε ένα βίωμά μου. Παρόλο που είχα πολλά ερεθίσματα και οικογενειακά και από το περιβάλλον για μια ψυχοθεραπεία, δηλαδή δεν μου ήταν ξένο όλο αυτό και τρομακτικό. Παρόλο που είχα τα ερεθίσματα, άργησα να το κάνω. Το τονίζω, άργησα. Εάν κάτι, αν κάτι υπάρχει που έχω μετανιώσει σε όλη μου την πορεία, είναι το ότι άργησα και έχασα χρόνο. Ας βρεθεί κάποιος, θα ήθελα να το συναντήσω, όποιος μπορεί να το αντικρούσει αυτό, το πόσο αξίζει τελικά μια επένδυση στην ψυχή σου. Δεν ξέρω καν αν κοστολογείται, γιατί άλλο κόστος και άλλο αξία, αλλά πόσο μπορούμε να κοστολογήσουμε την αξία της καθοδήγησης της ψυχής, της θεραπείας της ψυχής, το άγγιγμα της ψυχής. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το
να το αγγίξουμε όλο αυτό. Είναι μια επένδυση που θα είναι πάνω σου και δεν μπορεί να στην πάρει κανένας. Είναι πάνω σου και ότι μόνο ήδη βάζουμε τροχοπέδι σε μια διαδικασία εξερεύνηση του ατόμου μας, την αυτογνωσία μας, δεν μπορούμε να την βρούμε ούτε στην έξω στο δρόμο, ούτε μόνο στον καθρέφτη μας. Χρειάζεται το πλαίσιο. Αυτό δεν έχει κόστος. Δεν είναι κάτι που κοστολογείται. Επομένως είναι για όλες τις τσέπες, αλλά θα ήθελα ο Κροατής να κρατήσει το ότι πόσο κοστολογεί την αξία της ψυχής, να αναρωτηθείς αυτό, πόσο κοστίζει η σωτηρία μιας ψυχής, τίποτα δεν είναι εύκολο, μόνο ένα ξεβόλεμα είναι η ζωή μας. Θα φύγεις από το comfort zone, δεν γίνεται, δεν θα σου χαριστεί κάτι, είναι μια διαδικασία που αν θέλεις να κάνεις δουλειά θα πονέσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν ξέρω πόσα πίξελα έχει η ψυχή για να την κοστολογήσουμε. Δεν είναι χόμπι για να πω πόσο θα πληρώσω το γούστο μου. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με την ψυχή σου. Έχει να κάνει με εσένα και μια επένδυση που είναι πάνω σου και δεν μπορεί να στην πάρει κανένας. Θα ήθελα να αναφέρω βέβαια και τους συνεργάτες μου στην Αντροπία, επειδή κάνω το life και το business coaching. Υπάρχουν από πίσω και άλλες συνεργάτες. Ο φανερός μου είναι και ο financial coach, η Εβίτα Ιμανούδη, που είναι εδώ στη Γερμανία. Και αυτό γιατί. Επειδή απασχολεί πάρα πολύ τον Έλληνα η μετανάστευση. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία. Απλά λειτουργεί. Το να στήσεις μια startup εταιρεία μέχρι το να δηλωθείς μια τράπεζα, μια ασφάλεια κτλ. Κτλ. Γιατί δεν γίνεται να μην είσαι ασφαλισμένος π.χ. στη Γερμανία. Υπάρχει το financial coach. Εκεί έρχεται ο συνεργάτης μου, μου χτυπάει την πόρτα ένας μηχανικός που έχει ηγετικά skills, θέλει να τα αναπτύξει κτλ. Καταλήγουμε ότι ενδυνάμει, αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει τελικά μια startup εταιρεία. Εκεί μπαίνει και το financial κομμάτι, απομονώνομαι εγώ, αναλαμβάνει η Εβίτα. Και έτσι έχουμε παντρέψει μέχρι τα τώρα αυτό, είμαστε ανοιχτοί, ευελπιστώ και σε άλλες συνεργασίες. Ξέρω ότι υπάρχει και μια 15 λεπτή, αν δεν απατώμε, δοκιμαστική. Συνήθως μόνο 15 λεπτά δεν είναι, αλλά οι πρώτες συνεδρίες συνήθως είναι δωρεάν. Να δούμε λίγο τι και πώς, αν είμαστε κι εμείς βοηθητικοί, τις ανάγκες, να γνωριστούμε, να ταιριάξουμε. Πολλές φορές σκέφτομαι, μπα τι θες να με έτσι μπήσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό απαντάει και στην αίσθηση ότι ταιριάζω εγώ τώρα μαζί σου. Γιατί όταν πρόκειται για μία σύμπραξη δύο ανθρώπων που ένας θα βοηθήσει τον άλλο να φτάσει σε έναν στόχο, θα πρέπει να υπάρχει και μια χημεία, να μ' αρέσεις, να συνεννοούμαστε, να μου βγάζεις κάτι καλό. Και πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει και πολύ καλά το κάνετε και το προσφέρετε σαν ένα έναρξη για να καταλάβει και ο κόσμος και με ποιους έχει να κάνει και τι ακριβώς βοήθεια μπορεί να ζητήσει, σε τι θέματα, αλλά και να καταλάβετε κι εσείς αν το αίτημά του είναι κάτι που πέφτει στη σφαίρα των δραστηριοτήτων σας, τέλος πάντων. Θα υπάρξει κάποια προσφορά για τους ανθρώπους από το κανάλι που ενδεχομένως να σε προσεγγίσουν? Φυσικά. Να αναφέρουν τον κωδικό του καναλιού σου. Θα υπάρξει έκπτωση. Βάσο, σε ευχαριστούμε αρχικά πάρα πολύ για για την έκπτωση που προσφέρεις στους συνδρομητές. Όπως είπες, θα αφήσω τον κωδικό, ας το πούμε, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην πρώτη σας προσέγγιση ως προς την Εντροπία Coaching. Σκέφτομαι πως εσύ, είπαμε, ζεις στη Γερμανία, ζεις στο εξωτερικό. Μίλα μας για σένα βασικά, μίλα μας, πες μας για σένα άλλα πράγματα που δεν ανέφερα. Το coaching, εφόσον εκπαιδεύτηκα και ήμουν ήδη δουλεμένη, με βοήθησε και εμένα στα επαγγελματικά μου, στη διαχείριση του προσωπικού, στη διαχείριση συγκεκριμένα των μηχανικών, που είμαστε και λίγο, αν θέλεις, δύσκολα μυαλά. Έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο, πόσο μάλλον στο εξωτερικό. Με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου στο να μετακινήσω γρήγορα και να προσπεράσω κάποια προβλήματα, παρόλο που είχα αρκετά εμπόδια. Αλλά η εσωτερική αυτή αναζήτηση με έκανε να σταθώ καλύτερα σε ένα άλλο πολιτισμικό περιβάλλον, να δω λίγο καλύτερα και με διαφορετικό τρόπο μετακίνηση. Αυτό που λέω είναι σημείο μετακίνησης μου σε το coaching. Πίσω από την Ελλάδα, το τι συμβαίνει, ανθρώπους που άφησε εκεί, ανθρώπους καινούριους που είδε εδώ. Γιατί να επιλέξει κάποιος σε μένα, να έρθει στην Εντροπία και να μην πάει στον άλλο τον coach. Ταιριάζω με ανθρώπους που θέλουν το δημιουργικό ξεβόλεμα. Να φύγουν δηλαδή από το comfort zone. Που θέλουν το σημείο εκκίνησης για να μετακινηθούν. Είναι και δικό μου μοίρασμα αυτό, είναι και δικός μου τρόπος προσέγγιση τα πράγματα.
Και έτσι μπορώ να χτίσω κι εγώ, εφόσον το θέλει κι άλλος, μια ισότιμη σχέση, ώστε να γίνει απόλαυση αυτό το ταξίδι, της τέχνης της αφύπνισης που λέμε. Πες μου εσύ, ως προς το coaching όμως, και με βάση και με βασικό άξονα την εντροπία coaching, τι ετοιμάζεις, τι έχεις στα σκαριά, τι έχεις στο μυαλό σου σαν επόμενα βήματα? Ήδη ετοιμάζω κάτι μαζί σου στα σκαριά, στο Ελεύθερες Κουβέντες, που θα είναι μια live διάδραση με τον κόσμο και το κοινό. Ή θα το ξεκινήσουμε δειλά-δειλά με μία ώρα, μία φορά το μήνα. Υπάρχουν ήδη έτοιμα μικρά e-books με ρεαλιστικά προβλήματα και ρεαλιστικές λύσεις. Ναι, με παραθέτω και βιβλιογραφία, αλλά για παράδειγμα, επαγγελματική εξουθένωση, που στο εξωτερικό αναγνωρίζεται και άδεια απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Είναι συγκεκριμένη η άδεια, υπάρχει μια διαδικασία από αυτό. Ρεαλιστικά, βιωματικά, καθημερινά, απτά, στο εδώ και τώρα, όχι γιατί συνέβη, στο εδώ και τώρα πώς θα βγεις από αυτό, τι μπορείς να κάνεις, σηματοδοξία. Συναντάμε σε πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, δεν το αντιλαμβανόμαστε όμως. Από πίσω κρύβεται όμως κάτι άλλο. Δεν είναι στο παρελθόν, στο εδώ και τώρα. Γιατί γίνεται, πού σε εμποδίζει, πού δεν μπορείς να πας παρακάτω. Διάφορες σκέψεις, πολύ μικρά πραγματάκια τα οποία θα πάρουν μορφή και θα χαρώ πάρα πολύ να γίνει το Ελεύθερες Κουβέντες. Νομίζω είναι το πιο. Η σκέψη μου και η δυνάμει μου έγινε περισσότερο σε αυτό. Εγώ, όπως είπα και στην αρχή, πετάω τη σκούφια μου για όλα αυτά. Ξέρεις πόσο πολύ μου φαίνεται και η δουλειά με τον εαυτό μας και η εξέλιξη και όλα αυτά σε επίπεδο συνεργασίας και με ανθρώπους που έχω εγώ και κάποια κολλήματα με τις ετικέτες. Ανθρώπους που το έχουν σπουδάσει. Δεν είναι να κάτσουμε να πιούμε έναν καφέ σε μια καφετέρια. Δεν είναι ο coach φίλος, από ό,τι μας εξηγείς. Και αντίστοιχα και εγώ, κάνοντας τη θεραπεία μου ή προσεγγίζοντας κάποιον ειδικό, θέλω αυτό το επαγγελματικό μέρος για την εξέλιξη, για να γίνουμε όλοι μεταξοσκόλικες και να έχουμε μια χρησιμότητα σε αυτή την κοινωνία λίγο παραπάνω. Περιμένετε όμως λύσεις στο πιάτο, δηλαδή το coaching δεν θα σου πει κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Δεν υπάρχει, αυτό είναι κάτι που θα το βρεις εσύ, δεν υπάρχει λύση που θα την δώσω εγώ. Δηλαδή όποιος χτυπάει την πόρτα του coaching για να βρει λύση, γιατί περισσότεροι έχουν δει τι να κάνω, πες μου εσύ τι θα κάνεις. Δεν μπορώ εγώ να σου πω τι θα κάνεις στη δική σου τη ζωή. Και πίσω από ένα coach υπάρχει ακόμα ένα άλλο σύμπαν. Όπως και στους ψυχοθεραπευτές. Έχω τον μέντορά μου, ο οποίος με κάνει το mentoring. Έχω τον επόπτη μου. Κάποιος πρέπει να με κουράρει και εμένα και να με καθοδηγήσει στα σωστά σημεία, πώς θα μπορούσα να δουλέψω καλύτερα κι εγώ και τον εαυτό μου, αλλά και το πρόβλημα, ώστε να δώσω την κατάλληλη λύση. Αλλά η λύση είναι μέσα στον άνθρωπο, στον πελάτη δηλαδή. Δεν είναι ο coach που θα τη δώσει το πιάτο. Δεν υπάρχει καμία μαγική συνταγή και κανένα μαγικό ραβδί για όλο αυτό. Η μαγεία είναι μόνο μέσα μας, έτσι, αρκεί να τη βγάλουμε και να την αντιληφθούμε. Ενώ είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό το να μας δίνουν κάποια άλλη λύση, δεν είναι μακροπρόθεσμη. Δηλαδή, μόνιμα αν είναι κάποιες συμπεριφορές αυτές που μας οδηγούν στα προβλήματά μας ή είναι προβλήματα πρακτικά, κάτι μας θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται. Αν δεν το βρούμε μόνοι μας, να το αλλάξουμε μόνοι μας από μέσα μας, εντάξει, θα πρέπει μετά να καθόμαστε σε έναν παλιό καναπέ φροηδικό ή λακανικό και να ξαπλώνουμε και να μιλάμε και να περνάνε χρόνια και εποχές από τα παράθυρα και να μην έχει τελειωμό. Νομίζω ότι αυτό είναι και το. Αυτό είναι που εμένα με κερδίζει στο coaching, ότι είναι συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένη λύση, όχι τι έγινε όταν ήμουν μικρή και μπήκε ο κατσιμπούρης την ώρα που κοιμόμουν και δεν ξέρω εγώ. Παράλληλα, νομίζω ότι θα μπορούσα εγώ στα μάτια μου σαν εικόνα να πω ότι ο coach είναι σαν μαέστρος. Δεν παίζεις μουσική εσύ, έχεις το stick, την μπαγκέτα πώς το λένε, και οδηγεί στα όργανα τον άνθρωπο να βρει τη μουσική και τις νότες. Έχεις δηλαδή τη μεθοδολογία και την προσέγγιση με ευτικά για να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει στη λύση μόνος του. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να αναφέρουμε στον κόσμο που μας ακούει και που παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση? Απευθύνομαι κυρίως στο κοινό που ζει στον ελλαδικό χώρο. Το ότι ένας coach, ένας άνθρωπος ζει στο εξωτερικό, εγώ ήδη ζω 10 χρόνια στην πόλη των Βόρειων,
Δεν σημαίνει ότι δεν έχει τη ματιά του πίσω ή δεν μπορεί να αντιληφθεί τα προβλήματα της σημερινής κοινωνίας ή του επαγγελματικού χώρου στην Ελλάδα. Γι' αυτό κάποιοι είναι λίγο πιο δυσκίνητοι, αν θέλεις, πιο δύσπιστοι στο να απευθυνθούν σε έναν κόσμο που ζει στο εξωτερικό για ένα προσωπικό του πρόβλημα κοινωνικό ή για ένα επαγγελματικό. Γιατί τι να καταλάβεις τώρα εσύ σε μια εταιρεία που δουλεύω εγώ εδώ στην Ελλάδα, 12ωρο, εκείνο, το ένα, το άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί εμπειρικά κι εγώ γνωρίζεις πολύ καλά ότι το τελευταίο καιρό και όλες τις τελευταίες εκλογές είχα βάλει ψηφιότητα σαν δημοτικό σύμβουλος. Ασχολούμαι δηλαδή, θέλω να πω, με τα κοινά. Με ενδιαφέρει η ηθική ενατροπία στην κοινωνία μας. Μ' αρέσουν οι γέφυρες μεταξύ της ατομικότητας και της κοινωνικότητας. Υπήρξα κι εγώ παιδί του συστήματος στην Ελλάδα. Το ένα μου μάτι και το ένα μου πόδι, όπως οι περισσότεροι θεωρώ στο εξωτερικό, είναι πάντα εκεί, γιατί μπορεί να τα έχουμε καταφέρει εδώ και να έχουμε ισορροπήσει, αλλά σίγουρα θυσιάσαμε και πολλά κομμάτια μας πίσω και αυτά που αφήσαμε. Επομένως, και εμείς οι δύο βάρκες ισορροπούμε. Επομένως, καταλαβαίνουμε απόλυτα το τι συμβαίνει εκεί. Αλλά πέρα από αυτό, ξαναλέω, το coaching δεν τον ενδιαφέρει το θέμα, το πρόβλημα, αλλά η λύση στο εδώ και τώρα, αυτό που μπορείς να κάνεις. Να μην υπάρχει λοιπόν δυσπιστία και δεν μπαίνει σε μια διαδικασία, όχι απαραίτητα σε μένα. Πάνω στον συνάδελφο, πάνω στον απέναντι. Κάνε μια ψυχοθεραπεία. Κάνε κάτι, μια επένδυση σε εσένα, στην ψυχή σου. Χωρίς να θέλω να το βάλω σε ζυγαριά, γιατί δεν έχει και νόημα να τη βγάλουμε να δούμε ποιος την έχει μεγαλύτερη, νιώθω πως τουλάχιστον η γενιά μας, δεν μπορώ να μιλήσω για τους πάντες έτσι κι αλλιώς, οι Έλληνες που έχουμε φύγει στο εξωτερικό, πράγματι έχουμε θυσιάσει πολλά πράγματα, διαφορετικά από αυτά της μετανάστευσης του 60 και του 70 και ούτω καθεξής. Έχουμε ακόμα αγάπη για την Ελλάδα, έχουμε ακόμα αγάπη για τη λειτουργία και ανυπομονούμε για τη στιγμή που θα αρχίσει όλη αυτή η δουλειά που γίνεται από τη νέα γενιά να έχει αποτελέσματα στον τόπο και στα ατομικά και στα κοινωνικά, όπως είπες, και στο πώς όλα αυτά συνδέονται. Σε προκαλώ λοιπόν, γιατί και το coach μια πρόκληση είναι. Η δουλειά και η δεξιότητα του coach είναι να έχει ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, αλλά και να προκαλεί. Σε προκαλώ λοιπόν, σε ένα επόμενο live, κάποια άλλη στιγμή, να συζητήσουμε για τους ανθρώπους, όλους εμάς στο εξωτερικό, πώς μπορούμε να φέρουμε τη γνώση, πώς μπορούμε να παντρέψουμε, τι σημαίνει για μας εξωτερικό, τι σημαίνει για μας Ελλάδα, στο σήμερα, με αυτό το είδος μετανάστευσης, και έτσι να καταθέσουμε λίγο κάποια κομμάτια της ψυχής μας λίγο πιο ανοιχτά, για να καταλάβει ο κόσμος πραγματικά ότι και εμείς είμαστε μέρος αυτού. Το ότι απέχουμε 2.000 χιλιόμετρα και λίγο παραπάνω εσύ από τον τόπο μας, δεν σημαίνει ότι στην παλίτσα μας δεν φέραμε και εμείς τα προβλήματά μας, την αγάπη μας, τις μνήμες μας και τους ανθρώπους που αφήσαμε. Είμαστε με μια βαλίτσα που πέρα δόθηκε κι εμείς. Δέχομαι την πρόκληση και όντως θα το κάνουμε αυτό, είτε μέσω των meeting που προετοιμάζεις εσύ και τη δουλειά σου, είτε και εδώ πέρα αν βρεθούμε στο κανάλι, έτσι κι αλλιώς έχουμε πάρα πολύ κόσμο και που ζει στο εξωτερικό, αλλά και που ζει στην Ελλάδα. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό, θα ήθελα πάρα πολύ να προχωρήσουμε σε τέτοιες όμορφες συζητήσεις, σαν και αυτή που κάναμε σήμερα. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω, Βάσο, και για την παρουσία σου εδώ και για την γνώση που μοιράστηκες και για φυσικά και για την αμεσότητά σου να εξηγείς κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι το ίδιο να διαβάζεις στο Google τι είναι coaching και το ίδιο να σου εξηγεί ένας άνθρωπος που είναι μέσα σε όλο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν και εμείς και όλο το επιτελείο, όλος ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Θα παρακινήσω τον κόσμο και να εννοείται να μπει στο site σου και να δει όλες τις πληροφορίες πέρα από αυτά που μας είπες που περιέχονται εκεί και να δει και τις υπηρεσίες σου τέλος πάντων. Και επίσης θα παρακινήσω και τον κόσμο να μας γράψει στα σχόλια σκέψεις του, πώς του φάνηκαν, αν προέκυψαν καινούργιες ερωτήσεις μέσα από το διάλογο που κάναμε. Και πιστεύω ότι θα είσαι παρούσαστε και θα παρέχεις απαντήσεις σε ό,τι χρειαστεί, είτε γραπτός στα σχόλια από κάτω, είτε σε ένα ενδεχόμενο live που μπορούμε να κάνουμε. Θα χαρώ κι εγώ πάρα πολύ να με προκαλέσουν και με σχόλια και με ερωτήσεις. Μ' αρέσει αυτό. Αυτό είναι κιόλας η εξέλιξη. Χαίρομαι κι εγώ ακόμη μια φορά για το μοίρασμα που μου επέτρεψες στο κοινό σου και σε εσένα. Χαίρομαι και για την επόμενη φορά,
Ανυπομονώ για το ελεύθερες κουβέντες που χτίζουμε μαζί. Πραγματικά εύχομαι ακόμα και ένας να έχει μετακινηθεί λίγο, να του έχει μπει το μικρόβιο. Για μένα είναι επιτυχία. Θα χαρώ πολύ να μοιραστώ πράγματα, όπως και το κοινό σου να μοιραστεί πράγματα με εμένα. Εδώ είμαστε. Ας ενωθούμε. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, όπως έλεγε και ο Ντοστογιέσκη. Και είμαστε και όμορφες παρουσίες, να το πούμε και αυτό. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν πραγματικά τιμή μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Οπότε θα πούμε στο επανειδήν, θα τα πούμε σύντομα. Και παιδιά, σας περιμένουμε στα σχόλια. Να μην ξεχάσετε να μπείτε οπωσδήποτε να δείτε το site της Βάσος. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, Κάντι εν Βάσο have spoken. Φιλιά, παιδιά, πολλά!